μνημόνιο κατανόησης αναφορικά με τη συνεργασία στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αυτός είναι ο πλήρης τίτλος της συμφωνίας που φέρνει η κυβέρνηση σήμερα στη Βουλή, προσκύρωση. Μπορεί να φαίνεται αθώος, μπορεί και θετικός, αλλά σε κάθε περίπτωση προκύπτουν ορισμένα ερωτήματα, πρώτα-πρώτα για το περιεχόμενό της. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα που δεν μπορεί κανείς, κατά τη γνώμη μας, να το αγνοήσει. Το γεγονός δηλαδή ότι αυτή η συμφωνία εντάσσεται και λειτουργεί αντικειμενικά μέσα στο γενικότερο πλαίσιο των σχέσεων της χώρας μας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, σχέσεις πολιτικοστρατιωτικές, οι οποίες τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται ταχύτατα, σε μια όμως γενικότερα επικίνδυνη κατεύθυνση. Έτσι εξηγείται και γιατί αυτή η συμφωνία βγαίνει τώρα από τα συρτάρια του Υπουργείου, 8 χρόνια δηλαδή μετά την υπογραφή της το 2014. Ας τα δούμε όμως όλα αυτά λίγο πιο συγκεκριμένα. Σε ό,τι αφορά στο κείμενο της υποκύρωσης συμφωνίας, πρόκειται ασφαλώς για ένα τυπικότατο μνημόνιο κατανόησης, ανάλογο πολλών τέτοιων αντίστοιχων συμφωνιών. Έτσι είναι πράγματι. Στη δε έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που συνοδεύει το νομοσχέδιο συμφωνία, αναγράφεται ότι στο πλαίσιο της ανταλλαγής των φοιτητών το κόστος για τη χορήγηση μιας υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα εκτιμάται στο ποσό των 5.500 ευρώ ετησίως και για την υλοποίηση των επιστημονικών και τεχνολογικών συνεργασιών το κόστος χρηματοδότησης 3 έως 4 ερευνητικών έργων για μια διετία ή τριετία εκτιμάται στο ποσό του 1.000.000 ευρώ. Δηλαδή, ανά έργο το ανώτατο ύψος φτάνει στα 250.000 ευρώ. Αυτά όμως είναι λίγο πολύ, ως γνωστόν, και τα ποσά σε όλες τις αντίστοιχες διακρατικές συμφωνίες που έχει υπογράψει η χώρα μας. Σύμφωνα με το δεύτερο άρθρο της συμφωνίας που συζητάμε, τα μέρη θα συνεργάζονται στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας, ιδίως στους τομείς των κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, όπως είναι η γεωργία, η ασφάλεια των τροφίμων, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα μαθηματικά, η υγεία και άλλοι. Χωρίς να διευκρινίζεται ή να ορίζεται με ένα τρόπο ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι άλλοι τομείς. Όμως αυτές οι φαινομενικά αθώες θεματικές περιοχές τις οποίες καλύπτει η συμφωνία, ξέρετε, μπορούν πολύ εύκολα να διευρύνονται, να ξεχυλώνουν για να καλύπτουν και άλλα αντικείμενα. Το είπαμε και χθες στην Επιτροπή. Η ασφάλεια των τροφίμων και ο πόλεμος με βιολογικά όπλα δεν είναι δά και τόσο μακρινά, δεν είναι δά και τόσο άσχετα μεταξύ τους αντικείμενα. Στην απάντησή του μάλιστα χθες ο κύριος Υπουργός απάντησε πάνω σε αυτήν την παρατήρηση που θέσαμε, λέγοντας ότι η ασφάλεια των τροφίμων είναι αντικείμενο κυρίως της χημείας και δεν σχετίζεται με θέματα ασφάλειας. Μα κύριε Υπουργέ, και ο βιολογικός πόλεμος με τα βιολογικά όπλα αντικείμενο της χημείας είναι και αυτός. Γι' αυτό και άλλωστε αποκαλείται και χημικός πόλεμος. Κι έτσι μπορεί να βλέπουμε το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, το οποίο ηρίστο εμπαρόδο φτάνει να ζητάει πίσω ακόμα και τα ελάχιστα χρήματα που δίνει στους υποτρόφους του. Μπορεί να βλέπουμε λοιπόν το ΙΚΙ να χρηματοδοτεί το κόστος εκπαίδευσης του στρατού ουσιαστικά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αλήθεια, τι είναι ακριβώς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα? Πρόκειται για ένα κράτος ή μάλλον καλύτερα μια πετρελαιομοναρχία όπου δεν υπάρχουν πολιτικά κόμματα και το δικαίωμα του εκλέγην και εκλέγεστε το έχουν μόλις 6.689 άτομα μετρημένα. Και αυτά διορισμένα, παρακαλώ, από τους κυβερνήτες, από τους εμμύριδες αυτών των 7 Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Με αυτό λοιπόν το γνωστό λίκνο της δημοκρατίας
και της ελευθερίας, κλείνει συμφωνίες μορφωτικές, ενεργειακές, εμπορικές, στρατιωτικές, η σημερινή κυβέρνηση, στα χνάρια της προηγούμενης κυβέρνησης, του ΣΥΡΙΖΑ. Και εδώ, όχι, εδώ δεν θα ακούσετε όλα εκείνα τα περί ελευθερίας και δημοκρατίας που υψώνουν τάχα τείχος τον αυταρχισμό και τον απολυταρχισμό. Αυτά τα τσιτάτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ είναι για άλλους και λέγονται επιλεκτικά και κυρίως υποκριτικά και προσχηματικά. Είναι άραγε τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια ιεραρχείται πολύ ψηλά η στενότατη στρατιωτική συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και πόσο άσχετο άραγε είναι αυτό με τον άξονα Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτειών ενάντια στο Ιράν. Θυμίζουμε εδώ ότι μετά την προεργασία που έκανε στο ζήτημα αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση, ο σημερινός Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Νοέμβρη του 2020 τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και υπέγραψε την συνολική στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ των δύο χωρών. Στη συνέχεια, τον Μάρτη του 2022, από κοινού Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση ψήφισαν εδώ στη Βουλή τη στρατιωτική συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αναβαθμίζοντας έτσι την εμπλοκή της χώρας μας στα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Έλατε. Στους ανταγωνισμούς τους, κλείνω κύριε Πρόεδρε, με το Ιράν και την Κίνα και άλλα κέντρα υπεριαλιστικά. Αφού σε αυτή τη συμφωνία υπάρχει και ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής με μια χώρα η οποία βρίσκεται πάνω από 3.000 χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα. Αν το καλώς σκεφτούμε όμως, η στρατιωτική συνδρομή που προβλέπει η συμφωνία εκ μέρους των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων προς την Ελλάδα σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση με την Τουρκία, είναι παραπάνω από αμφίβολη. Και ξέρετε γιατί? Γιατί η χώρα αυτή έχει χρηματοδοτήσει την Τουρκία με 10 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η Ελλάδα, η χώρα μας, με την εν λόγω συμφωνία δεσμεύεται να συμβάλλει στρατιωτικά, ακόμα και να πολεμήσει στο πλευρό των Εμμυράτων, όπως προφανώς και των συμμάχων του στην περιοχή, σε περίπτωση στρατιωτικής εμπλοκής. Τελειώνω σε μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Ευχαριστώ. Αυτή τη συμφωνία υπογράψατε όλοι σας. Είναι το ΝΑΤΟ, βλέπετε, που σας ενώνει. Εν τω μεταξύ, και πριν ακόμα υπογραφεί η στρατιωτική συμφωνία με τα Εμμυράτα, από τον Οκτώβριο του 2021, όπως αποκάλυψε και η εφημερίδα Ριζοσπάστης, μέσα στο κέντρο τεθωρακισμένων του Αυλώνα έχει κατασκευαστεί στρατόπεδο κέντρο εκπαίδευσης των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Είναι άσχετο άραγε αυτό και πόσο με το κέντρο εκπαίδευσης με την παρούσα συμφωνία? Εν πάση περιπτώσει, μετά από όλα αυτά που παραθέσαμε, ψηφίζουμε παρόν στη συγκεκριμένη συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.